Σήμερα είναι η 5η 24ωρη απεργία που κάνουμε μέσα στο 2023 για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Είναι η 5η. Στις προηγούμενες 4 και στις συγκεντρώσεις που κάναμε και εδώ σε αυτό το χώρο για να τις προετοιμάσουμε, τι λέγαμε συνάδελφοι, καλύτερα να κάνουμε μια 24ωρη απεργία προτού συμβεί κάτι, παρά να κάνουμε μια 24ωρη απεργία αφού συμβεί. Δυστυχώς η 5η απεργία που κάνουμε για τα μέτρα ασφάλειας είναι αφού είχαμε το τραγικό συμβάν, για το οποίο λέγαμε και καταγγέλαμε, όπως είπε και ο Σταύρος, όχι μόνο με τα κείμενα που στέλναμε όταν προετοιμάζαμε τις απεργίες, αλλά και με δελτία τύπου και παρεμβάσεις μας και ανάμεσα στα διαστήματα με τις απεργίες που κάναμε. Βεβαίως, ποια ήταν η αντιμετώπιση από την πολιτεία και όχι μόνο το 2023, μπορώ να θυμηθώ και από το 2010, όχι σήμερα. Συνεχώς, τα αιτήματα, οι απεργίες και για τόσο σοβαρά ζητήματα είναι απεργίες που δημιουργούν πρόβλημα, πρόβλημα δηλαδή στο να φεύγουν τα καράβια, γιατί ο όρος για να έρχονται τα καράβια πρέπει να είναι να μην μιλάμε, να κάνουμε δηλαδή το σταυρό μας, να φυλάμε τα παιδιά μας το πρωί, μην τυχόν σαν να είναι τελευταία φορά και δεν τα ξαναδούμε, να πηγαίνουμε για δουλειά και άμα είμαστε τυχεροί και δεν τραβήξουμε εμείς το κλήρο, να γυρίζουμε σπίτι μας. Έχουμε ακούσει του κόσμου τα παραμύθια από όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Τι ότι τα μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά που χρειάζεται για να τηρηθούν είναι γραφειοκρατία που δημιουργούν εμπόδια και δυσχεραίνουν τη δουλειά. Τι ότι εντάξει μωρέ τώρα κάντε λίγο τα στραβαμάτια να έρθει καμιά δουλειά και βλέπουμε ότι είναι κόστος σοβαρό το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει η εργοδοσία. Τι ότι οι Τούρκοι, οι ανταγωνιστές μας δεν τηρούν τίποτα και άμα εμείς φωνάζουμε θα πάνε εκεί τα καράβια. Μία διαρκής πίεση δηλαδή να αποδεχτούμε ότι θα ζούμε αποτύχη και θα πεθαίνουμε και καλά αποτυχία. Μέχρι ότι είναι και μια βαριά δουλειά και τι να κάνουμε, το έχουμε ακούσει και αυτό, θα γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή είναι η κακιά μας η μοίρα. Βέβαια, αν έχετε παρατηρήσει, για να γενικεύσουμε και λίγο, τελικά δεν είναι μόνο η δικιά μας η κακιά η μοίρα, όλο τον εργαζομένο είναι η κακιά η μοίρα. Γιατί και στις οικοδομές γίνεται, και στο φάρμακο είχαμε προχτές, και στους ΟΤΑ βλέπουμε, και γενικά όπου υπάρχει εργασιακός χώρος, υπάρχει ένα ταχάου, και τελικά οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που την πληρώνουν. Και αποδεικνύεται ότι αυτό που λέγαμε και στις απεργίες τότε που κάναμε και τις κινητοποιήσεις με αφορμή το έγκλημα στα ΤΕΠΗ είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε όλοι όπου ζούμε και όπου δουλεύουμε. Δηλαδή ότι ζούμε σε μια κοιλάδα των ΤΕΠΟΝ όλοι. Γιατί τι γίνεται συνάδελφοι και τι αποδείχθηκε και χθες με το τραγικό αυτό συμβάν, ότι υπάρχει μια ζυγαριά, μια μπαλάτσα που από τη μία υπάρχει ο εφοπλιστής που βιάζεται να τελειώσει γιατί τα ναύλα είναι υψηλά το καράβι, ο εργολάβος που χτυπάει τη δουλειά για να την πάρει από τον άλλο εργολάβο και μετά για να βγει κόβει από τα μέτρα ασφάλειας, δεν φτιάχνει τις καλωσιές, δεν εκκληρονίζει τα μηχανήματά του, δεν τα συντηρεί, δεν τα επισκευάζει. Η ταχύτητα, γιατί οι χρόνοι και οι ρήτρες μετράνε για να βγει γρήγορα η δουλειά και πίεση μεγάλη στους εργαζόμενους για να τελειώνουμε. Επίσης, τώρα επειδή έχει και πολλή δουλειά και δεν βρίσκουν και κόσμο, πρέπει να λιώσουμε, να ξεζουμίσουμε αυτούς που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει στη μία μπαλάτσα αυτό το κυνήγι του κέρδους και της κονόμας,
και από την άλλη να υπάρχει η ασφάλειά μας και η ζωή μας και τελικά σε αυτή την καταμέτρηση συνέχεια να μετριόμαστε, από τη μία μεριά εμείς να είμαστε λιγότεροι και από την άλλη να φορτώνετε τα τσουβαλάκια με τα ευρώ και να κονομάνε. Και όταν συμβεί κάτι και αφού φωνάζουμε και δεν μας ξέρει κανένας δεν μας ξέρει, δεν παίζει πουθενά δελτίο τύπου, δεν παίζουν πουθενά οι ανακοινώσεις μας, αφού γίνει κάτι και μας θυμούνται και έρχονται εδώ για να μας πούνε τι, συλληπιτήρια, ευχόμαστε να φτιάξουν τα πράγματα, ευχόμαστε να κάνουμε κανένα ευχέλαιο, να κάνουμε το σταυρό μας και αύριο το πρωί πηγαίνετε και τελικά αυτός που σκοτώθηκε έφυγε. Αυτό λένε πάντα. Ως διαμαγείας σε ένα ταχάου πάντα αυτός που φεύγει φταίει κιόλας. Ενώ αυτοί που οι λογαριασμοί τους αυγατένουν και μεγαλώνουν δεν ξέρουν τίποτα για το έγκλημα. Και εδώ έχουμε καταγγείλει, υπάρχουν ευθύνες, γιατί λέμε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Από εδώ και 12-13 χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις μία μετά την άλλη προχωράνε σταδιακά σε μία υποστελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών, των πεταμελών, των του ΚΕΠΕΚ, του ΣΕΠΕ. Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση. Ψάχνουμε να βρούμε για να κάνουμε ελέγχους και δεν μπορούμε να βρούμε. Πριν από μερικά χρόνια μπήκε και το πλαφόν, 5 ελέγχους το μήνα, που σε έναν χώρο που επί 24 ώρου βάσεως είναι τεράστιας εντατικοποίησης και, και γρήγορης παραγωγικής διαδικασίας, να πούμε ότι ένα πλοίο όταν μπει να επισκευαστεί, στον ένα μήνα η παραγωγή, αν γινόταν σε ένα εργοστάσιο, σε μια φάμπρικα, θα ήθελε ένα χρόνο να βγει αυτή η παραγωγή και βγαίνει σε ένα μήνα. Μιλάμε για τέτοια εντατικοποίηση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί η έλεγχη σε αυτόν τον χώρο να πηγαίνει με πλαφόν 5 το μήνα. Τι θα ελέγξεις? Ούτε μπορεί να παίρνει το πλαφόν μόνο ετός ωραρίου δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό που φωνάζαμε πάντα, η έλεγχη πρέπει να είναι διαρκής, καθημερινή και επί 24 ώρου βάσος. Και Σαββατοκύριακο. Τη μόνη φορά, συνάδελφοι, έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 18, όταν σταμάτησε η πενταμελή, γιατί τους κάναμε τσακωτούς στο συμπέτριο της δεξαμενής του Βασιλιάδη, να κάνουν αποψήλωση αμοιάτου και να εκθέτουν όλο τον κόσμο στον καρκίνο, και σταμάτησε με διακοπή εργασιών της πενταμελή. Η πρώτη φορά που τους είδαμε Σαββάτο πρωί ξημερώματα, με εντολή της κυβέρνησης, να κάνουν έλεγχο, ήταν τότε. Και ξέρετε τι έλεγχος ήτανε? Για να δοθεί εντολή να ξαναπάνε για εργασία εργαζόμενοι και να γίνει άρση της απαγόρευσης εργασίας που είχε δοθεί τότε μέχρι να αποψηλωθεί από ειδικό συνεργείο αμοιάτος. Βάζοντας με το σόρι ξανά τους εργαζόμενοι να δουλεύουν χωρίς προστατευτικά μέσα και να έρχονται σε άμεση επαφή με τον αμοιάτο. Και αυτά τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε δει ακόμα, γιατί ο αμοιάτος βαράει μετά από χρόνια. Είναι η μόνη φορά. Είχαμε κόψιμο χρηματοδότησης, να μην έχουν ούτε αυτοκίνητο ούτε βενζίνη οι επιθεωρητές για να εμποδίζονται, να πρέπει να τα βάλουν από την τσέπη τους. Και πολλές φορές βάλαμε και εμείς λεφτά για να γίνουν έλεγχοι για βενζίνες. Λοιπόν, φτάνουμε σε ένα σημείο και με τον νόμο Χατζηδάκη να του δώσουν και μια κατραπακιά ακόμα του ΣΕΠΕ, να το κάνουν ανεξάρτητη αρχή, θα την κάνουν και ΜΚΙΟ στο τέλος για να μην γίνονται έλεγχοι. Θυμίζω ότι πριν από 10 μέρες, 15, 12 Μαΐου για την ακρίβεια, την ανακοίνωση που είχαμε βγάλει, που καλούσαμε στην απεργία, η τελευταία απεργία έγινε, να θυμίσουμε, 17 Μαΐου, δηλαδή πριν από 10 μέρες, με πρώτο αίτημα η τακτικοποίηση των ελέγχων στα μέτρα ασφάλεια. Και προειδοποιούσαμε τότε ότι δεν είμαστε μακριά από ένα τραγικό συμβάν. Γιατί έχουμε καμιά μαγική σφαίρα? Βλέπαμε τι γίνεται στους χώρους δουλειάς και την ανυπαρξία των ελέγχων. Συνάδελφοι, άλλο ζήτημα, το φωνάζουμε χρόνια, που είναι καρκίνος για τους χώρους εργασίας. Η τεχνική ασφαλεία. Δεν μπορεί ο τεχνικός ασφαλείας
να έρχεται για 2 ώρες να δίνει συμβουλές προς ναυτιλωμένων και να φεύγει. Είναι πάγιο έτοιμά μας που ποτέ δεν το... καμία κυβέρνηση δεν δέχτηκε καν να το συζητήσει. Ο τεχνικός ασφαλείας να είναι μόνιμα πάνω στο πλοίο και να έχει διαρκή επίβλεψη των μέτρων. Εάν είναι πάνω από 100 εργαζόμενοι να υπάρχει και δεύτερος. Αν δουλεύει και απογευματινή βάρδια να υπάρχει και απογευματινή βάρδια τεχνικός ασφαλείας. Επίσης, δεν μπορεί ο τεχνικός ασφαλείας να είναι υπάλληλος του ελεγχόμενου. Δηλαδή παντού μιλάνε για ασυμβίβαστο. Εδώ δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Να είναι υπάλληλος ο ελεγκτής του ελεγχόμενου. Δεν γίνεται. Τι έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Ότι κανένας δεν πάει να σταματήσει τις εργασίες και να βάλει πρόστιμο και να εμποδίσει τη δουλειά στο αφεντικό του. Από τους τεχνικούς ασφαλείας. Ποτέ δεν έγινε. Κάνουν τα στραβά μάτια για να έχουν δουλειά. Εμείς τι λέγαμε πάντα, συνάδελφοι. Και το επαναφέρουμε τώρα. Η ίδια η ζωή το επαναφέρει, όχι εμείς. Πρέπει οι τεχνικοί ασφαλείας να πιστοποιούνται και να δηλώνονται στο λιμεναρχείο και να διορίζονται με λίστα από το λιμεναρχείο. Όποτε μπαίνει πλοίο, ποιος είναι ο πρώτος, αυτός. Μαζί με το ωράριο που είπα προηγουμένως φυσικά. Και να μην προσλαμβάνονται από τους εφοπλιστές και τους εργοδότες. Και από εκεί και ύστερα, ναι, όταν δεν θα έχουν και την άμεση εξάρτηση από αυτό, αν θα βρουν δουλειά, θα είναι εξασφαλισμένη η δουλειά τους, να έχουν και ευθύνες για το αν ελέγχουν και τα μέτρα ασφάλειας ή όχι. Μόνιμα πάνω στον χώρο δουλειά. Άλλο ζητούμενο, συνάδελφοι. Μαζί και η άρση του πλαφόν, που το ξαναλέω για τους ελέγχους της Πενταμελής Επιτροπής. Άλλο ζητούμενο. Οι πενταμελείς επιτροπές είναι μόνο για πέρα μας Σαλαμίνα και Ρατσίνη, Πειραιά. Πρέπει να φτιαχτεί και τρίτη επιτροπή με έλεγχο στα μεγάλα ναυπηγεία. Γιατί τώρα τελευταία, που ανοίγουν κιόλας, θα αρχίσουμε να έχουμε θέμα και εκεί. Ήδη στην Ελευσίνα, στη Δεξαμενή που επισκευάζεται, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει. Όλα στην τύχη είναι και εκεί πέρα. Και δεν μπορεί να γίνει και έλεγχος εκεί καθόλου. Για να βρεις από το ΚΕΠΕΚ Ελευσίνας ελεγκτή, που είναι τρεις για όλο το Θριάσιο, για τεράστια βιομηχανική περιοχή, πρέπει να κάνεις αίτηση 6 μήνες πριν. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει και τρίτη πενταμελή και αυτή με πλήρη λειτουργία που θα έχει αποκλειστικότητα τα μεγάλα ναυπηγεία. Άλλο ζητούμενο. Προχτές, γιατί κοιτάξτε να δείτε, την προηγούμενη εβδομάδα βίωσα κατεμένη στο νεόριο της Ήρου. Την Παρασκευή, από θαύμα, δεν είχαμε 2 νεκρούς συναδέλφους στο Σπανόπουλο. Γιατί μπήκανε και από αναθυμιάσεις χάσανε τις αισθήσεις τους και ευτυχώς που άμεσα έγινε αντιληπτό και σωθήκανε συνάδελφοι, γιατί σε Δεξαμενή που είχε gas free, προσέξτε, όχι σε Δεξαμενή που δεν είχε gas free, που τα έχουμε δει και στο παρελθόν αυτά, αλλά σε Δεξαμενή που είχε gas free, τι επανέρχεται λοιπόν αυτό που λέγαμε και το φέρνει η ζωή πάλι μπροστά, ότι εδώ χρειάζεται μηχανισμός επανελέγχου του gas free. Τι είναι αυτό, συνάδελφοι? Τα είχαμε ζήσει και παλιά με κάτι αγραφεία που δίνανε gas free. Δεν είχε έρθει ακόμα τον καζάδικο και τον gas free είχε δοθεί, ήταν ακόμα στην Ιταλία. Και αυτός έδινε με το κιλό, με το χαρτζιλίκι, έδινε gas free. Να μην θυμηθούμε οι παλιότεροι, το Sailor που είχε gas free αλλά την ταχτήκανε στον αέρα. Με μαϊμού δηλαδή gas free. Και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, ούτε οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα καράβι και να ελέγξουν εάν το gas free που βλέπουν σε ένα χαρτί κολλημένο έξω από το τάγκι είναι πραγματικό, εάν ισχύει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στη χώρα μας, το οποίο είναι ατομική βόμβα, το οποίο δεν σκάει κάθε μέρα, αλλά όταν σκάσει ακούγεται πολύ μακριά. Και πάλι τότε μας θυμούνται και λυπούνται για τη μοίρα μας. Πριν όμως, για να το προβλέψουμε, δεν ασχολείται καμία κυβέρνηση τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν έχει ασχοληθεί.
Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, συνάδελφε. Άλλο, συνάδελφε. Το 95 οι παλιότεροι εδώ δώσανε μια μάχη. Τότε με τα 26 σημεία και με τον αγώνα μας φτιάχτηκε εδώ απ' έξω, φτιάχτηκε το κέντρο υγείας, το οποίο είχε φτιαχτεί για τη ζώνη εδώ, αλλά εξυπηρετούσε και την πόλη. Φτιάχτηκε από τον ΟΛΠ, δώσαμε μεγάλες μάχες τότε για να υπάρχει εδώ για άμεση, αν χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Ήρθε η κρίση και άρχισε το πετσόκομα. Κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, το κλείσανε. Και ρήμωσε και τώρα είναι ένα ερείπιο εδώ πέρα, άμα πάτε έξω και το δείτε. Πρέπει άμεσα να επαναλειτουργήσει. Να βγει ένα κονδύλι, να φτιαχτεί και επειδή τότε το παίζανε και μπαλάκι, τη μία πήγαινε στο ΙΚΑ, την άλλη πήγαινε στο Δήμο, μετά πήγαινε στο Τζάνιο, μετά έβγαινε το Τζάνιο και πήγαινε στον Οκανά για να το κάνουμε κέντρο απεξάρτηση. Και ξανά μανά, μόνο άμα λειτουργήσει με υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας μπορεί να σταθεί, να στελεχωθεί και με εξοπλισμό και με προσωπικό και να είναι για άμεση χρήση όποτε μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ. Και να πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί και να κάθονται. Δεν θέλει κανένας να έχουν δουλειά οι γιατροί. Όμως όταν χρειαζόμαστε πρέπει να υπάρχουν εκεί. Και βεβαίως είναι ένα κέντρο υγείας το οποίο και τότε αλλά και τώρα μπορεί να βοηθήσει και την ευρύτερη περιοχή και πρέπει και μπορεί να είναι έτοιμα και των φορέων της περιοχής να επαναλειτουργήσει γιατί εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο σε, εδώ στην περιοχή και από το Πέραμα και από άλλες περιοχές. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Όπως επίσης, γιατί είχαμε τη φωτιά πριν από ένα μήνα και κάτι εδώ, ευτυχώς πάλι αποτύχει. Δεν είχαμε θύματα και είδαμε την έλλειψη που πάλι λόγω της κρίσης και ότι δεν υπήρχαν λεφτά, που κλείσανε, που πάλι με αγώνα εμείς είχαμε καταφέρει να υπάρχει εδώ πυροσβεστικό σταθμός με προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και είχαν γίνει ασκήσεις εδώ σε πλοίο. Γιατί έχουμε δει και έχουμε δει να έρχονται εδώ πυροσβεστικές και οι πυροσβέστες να μην παίρνουν μέσα στο πλοίο γιατί δεν έχουν ξαναμπεί και να μην ξέρουν πώς θα περπατήσουν. Δεν φτάνει να έρχεται πυροσβεστική εδώ, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Πρέπει αυτή να είναι εδώ εξειδικευμένος σταθμός με πυροσβέστες εκπαιδευμένους να μπορούν πραγματικά να παρέχουν αν υπάρχει πρόβλημα. Γνωρίζοντας πώς περπατάς και πώς μπαίνεις σε ένα πλοίο. Λοιπόν, και εδώ είναι ο σταθμός, πάρα πολύ καιρό, τον έχουν κλείσει και τους έχουν πάρει από εδώ. Η παρέμβαση και η στόχευση ενάντια στα μέτρα πρόληψης αλλά και καταστολής από εργατικά ατυχήματα είναι χρόνια δεχόμαστε επίθεση σε αυτό το ζήτημα. Και δεν μπορεί, δηλαδή το λέγαμε χθες στο Συμβούλιο, η σημερινή μέρα να είναι ίδια με τη χτεσινή, ρε συνάδελφε. Δεν μπορεί. Εάν δηλαδή δεν γίνει ούτε τώρα που έχουμε νεκρό κάτι, πότε θα γίνει? Θα συνεχίσουμε να τραβάμε κλήρο δηλαδή? Ποιος θα είναι ο επόμενος? Θα κοιταζόμαστε μεταξύ μας και θα λέμε εντάξει, τη γλίτωσα και αυτή τη φορά? Δεν μπορεί να πάει. Και με βάση αυτό εμείς καταθέτουμε και σήμερα εδώ μια δηλαδή πρόταση. Να πεις, εδώ τόσες απεργίες. Πρέπει να κλιμακώσουμε, συνάδελφε. Πρέπει να κλιμακώσουμε την πίεση. Να γίνει πιο ασφυκτική η πίεση. Έχουμε πείρα. Δεν περιμένουμε από σωτήρες. Μας δουλεύουν. Εχθές μας δούλευε ο Μητσοτάκης. Είχε έρθει πριν από λίγες μέρες. Τα έβαλα όλα σε μια τάξη. Θα έχουμε, λέει, και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Τι έκανες εσύ? Να μην σε χαρακτηρίσω. Από το 17 μαζί με τους προηγούμενους που έχουμε υπογράψει σύμβαση για καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, που αρνείσαι μετεπιτάσιος και η προηγούμενη από το 17 και εσύ από το 19 να υπογράψεις τη σύμβαση να την κάνεις υποχρεωτική. Γιατί η σύμβαση, συνάδελφοι, πέρα από το μεροκάματο πόσα θα παίρνουμε και από το ωράριο και την υπερορία, έχει μέσα 6-7 σελίδες που είναι
υποχρεώσεις για τα μέτρα ασφαλείας. Η σύμβαση δεν είναι μόνο λεφτά. Πόσα θα πάρω στο 7ωρο και στην υπερορία άλλες 3 ώρες. Η σύμβαση έχει και προστασία. Αρνούμενοι να υπογράψουν τη σύμβαση, αρνούνται και τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπει η σύμβαση. Και την ίδια ώρα διατηρεί και όλα αυτά που είπαμε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και οι προηγούμενοι, για τα μέτρα ασφάλειας, κοστολογώντας τα. Και λέμε εμείς πόσο αξίζει η ζωή του συνάδελφου που έφυγε χτες. Κοστολόγησε την Μπαγλαμά, κοστολόγησε την, να ξέρουμε τελικά αν μπαίνουμε μέσα από τα μέτρα ή όχι, ή αν βγαίνουμε κερδισμένοι. Κοστολόγησε τη ζωή μας για τον επόμενο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, συνάδελφοι. Να μας λένε κόστος. Εμείς που παράγουμε τα πάντα είμαστε κόστος. Και οι κηφίνες, οι άχρηστοι, μας κοστολογούνε. Οι κηφίνες. Και έχουν και άποψη. Συνάδελφοι, η πρόταση είναι, τελειώνοντας από εδώ, από και την ώρα, 9 παρα 5, να δώσουμε... Όχι, η πρόταση είναι από, δεν τελειώνει. Η πρόταση είναι, συνάδελφοι, να πρέπει να ακουστούμε. Είναι πολύ καλή συγκέντρωση σήμερα εδώ και η απεργία, παρόλο που έγινε έτσι έκτακτα, έχουν νεκρώσει τα πάντα. Είναι απόλυτη επιτυχία. Και είναι κατάκτησή μας. Ξαναλέω, γιατί ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα δεν μας το χάρισε κανένας. Από τον πυροσβεστικό σταθμό με αγώνα το κατακτήσαμε, από το κέντρο υγείας που μας τα πήρανε πίσω στην κρίση, από τη σύμβασή μας, όλα με το δικό μας τον αγώνα τα έχουμε καταφέρει και με το δικό μας αγώνα, με αυτή μας την πείρα, πρέπει να πορευτούμε. Τελειώσαν οι σωτήρες. Πρέπει να δώσουμε ένα ραντεβού τελειώνοντας από εδώ. 10, 10 και 4 θα φύγουμε με τα μέσα ό,τι έχει ο καθένας. Να πάμε στις δεξαμενές του Βασιλιάδη, να συγκεντρωθούμε και να πάμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Όλα αυτά που λέμε μεταξύ μας πρέπει να τα καταθέσουμε και να ασκήσουμε πίεση. Δεν μας απασχολεί τώρα να πάρθουν μέτρα, εάν είναι υπηρεσιακή η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε και αν θα βγει η κυβέρνηση. Αυτοί μπορούν να κάνουν εκλογές μέχρι το 2025. Μέχρι να κάτσει το αποτέλεσμα που θέλουν. Εμείς θα κάνουμε. Θα δουλεύουμε με κορώνα γράμματα. Έτσι θα δουλεύουμε. Κορώνα γράμματα και πάμε για δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε στο κάτω-κάτω. Γι' αυτό υπάρχουν και υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Για τέτοιες έτσι περιπτώσεις και σοβαρά ζητήματα. Γιατί υπάρχουν. Για να πούνε που θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος ή δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτά υπάρχουν. Και πρέπει να καταθέσουμε και να ασκήσουμε την πίεση. Τους έχουμε ήδη ενημερώσει ότι δεν θα είναι σήμερα μια εθιμοτυπική συνάντηση με τους υπουργούς και τα λοιπά. Πρέπει να σπάσουν το μυαλό τους και να βρουν τρόπο να δώσουν λύσεις. Δεν γίνεται. Είπαμε λοιπόν, η πρόταση είναι να πάμε κάτω και να κάνουμε κινητοποίηση σήμερα, όπως είμαστε. Θα φύγουμε από εδώ για να μην χαθούμε στον δρόμο. Όχι πίσω, όχι μοτοπορία. Θα πάμε και θα δώσουμε ραντεβού εκεί, γιατί όσο κάνουμε μοτοπορία με τα φανάρια, χανόμαστε. Κι άλλος πάει από εδώ. Ραντεβού 10 και 4, 10 με 10 και 4 στις πέτρες δεξαμενές του Βασιλιάδη. Θα συγκεντρωθούμε εκεί με τα πανό μας και θα πάμε στο Υπουργείο όλοι μαζί, στον Ναυτιλία. 300 μέτρα είναι από τις πέτρες. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Επίσης, συνάδελφοι, καλούμε φορείς, σωματεία, το εργατικό κέντρο Πειραιά, συλλόγους, όλους, το απόγευμα, 6.30 ώρα, εδώ, σε συλλαλητήριο. Θα βγούμε και στους δρόμους του περάματος, θα το ακούσουν καλά. Δεν μπορεί να οι ευθύνες αυτές και εδώ που μας έχουν φέρει, να μένει και να το συζητάμε μεταξύ μας. Επίσης, αύριο, στη συνεδρίαση που κάναμε, πήραμε απόφαση για νέα 24ωρη απεργία. Και αύριο θα συνεχίσουμε.
24 ώρες απεργία και αύριο παντού και 10 η ώρα και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να το μάθουν όλοι οι συνάδελφοι με Viber, Messenger, πως τα λένε, email, μηνύματα, τηλεφωνήματα παντού και 10 η ώρα συγκεντρωνόμαστε στον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά. Εκεί. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Θα εξαρτηθεί και από τη σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο. Θα εξαρτηθεί. Και σε συνεργασία με το εργατικό κέντρο θα συνεννοηθούμε, θα κερδίσουμε λίγο χρόνο δηλαδή και να κάνουμε κάποιες συνεννοήσεις. Θα δούμε και τι παραπέρα και τι άλλες πρωτοβουλίες θα πάρουμε. Δεν, το ξαναλέω συνάδελφοι, πρέπει να γίνει δεύτερη μας φύση, δεύτερη μας σκέψη. Δεν μπορεί η σημερινή μέρα, όπως ξημέρωσε, να είναι ίδια με τη χτεσινή. Στο μυαλό μας. Στο μυαλό μας. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί και αυτό που λέγαμε, και αυτό που λέγαμε το σύνθημα, επιτηρικά δεν το είχαν βγάλει από τα σχολεία, που λέγανε όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή, αυτό το έγκλημα να μην ξεχαστεί, έτσι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που λέγαμε και μην ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ, εδώ και κάνουμε τη συγκέντρωσή μας κάτω από το μνημείο μας που φτιάχτηκε για να θυμίζει τι, τα εγκλήματα και τους δεκάδες νεκρούς που έχουμε. Αυτό. Και τι μάχη δώσαμε που θέλανε να μας το κρεμίσουν και τότε. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Επειδή, συγχωρέστε με, βλέπω εδώ και την σύζυγο του συναδέλφου που χάθηκε χτες, να μεταφέρουμε και από το μικρόφωνο τα συλληπιτήριά μας. Είμαστε θυμωμένοι, είμαστε θυμωμένοι, η οργή ξεφυλίζει. Όπως λοιπόν, για να συνεχίσω, φωνάζαμε ότι αυτό το έγκλημα για τα τέπη να μην ξεχαστεί και να μην κουκουλωθεί, έχουμε χρέος να το πούμε και γι' αυτό. Θα πρέπει να πιέσουμε, και όχι, γιατί αυτό δεν τελειώνει σε μία μέρα. Έχουμε πείρα. 7 του Ιούνιου έχουμε το δικαστήριο, το πρώτο δικαστήριο από το άλλο έγκλημα του 19, το συνάδελφο του Σκαλοσατζή, δεν έχει γίνει το δικαστήριο ακόμα. Και η γυναίκα που καθαρίζει τις σκάλες, η γυναίκα του με ένα παιδάκι το μεγαλώνει μόνη της και ό,τι βοήθεια που πολλές φορές έχουμε εμείς στη βοηθήσει, παλεύει μόνη της με τα θηρία για να βρει το δίκιο της. Και επειδή ξέρουμε ότι η Κολκοθά πρόκειται να τραβήξει και αυτή η οικογένεια, έχουμε χρέος όλοι μας να είμαστε στο πλευρό της. Έχουμε χρέος. Όπως και σε όλων των συναδέλφων, όποτε χρειάζεται και ό,τι πρόβλημα υπάρχει. Και με αυτό το σύνθημα ότι δεν πρόκειται και δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, θα πορευτούμε και θα κλιμακώσουμε. Ξαναλέω, πρώτα και κύρια είναι στο μυαλό μας και στην ψυχή μας ότι αυτή η μέρα που ξημέρωσε δεν μπορεί να είναι ίδια. Γιατί έρχεται πολλή δουλειά, συνάδελφοι, και το ξέρετε. Τι θα γίνει δηλαδή, σε λίγο θα κάνουμε καταμέτρηση, όπως παλιότερα, πόσοι λιγότεροι υπάρχουν. Σε ετοιμότητα με το όπλο παραπόδα θα κλιμακώσουμε, το έχουμε πει, πάνω από οποιοδήποτε μεροκάματο. 5-10 ευρώ πάνω κάτω είναι το ιερό δικαίωμα του εργαζόμενου να φεύγει για δουλειά και να γυρίζει στην οικογένειά του σώος. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Και δεν μπορεί να βρεθεί κανένας να μας πει γιατί το παλεύουμε αυτό. Γιατί αφορά εμάς και την οικογένειά μας, πρώτα και κύρια. Με βάση αυτά, συνάδελφοι, λέω να κλιμακώσουμε. Να μην συνεχίσω άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία εδώ και φορείς. Θέλουν και θα τους δώσουμε το λόγο να χαιρετήσουν με την ευκαιρία εδώ, στη συγκέντρωσή μας και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.